centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Πανταζή, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή επανεκκίνηση. Θα λέγαμε καλύτερα ίσως. Καλή χρονιά στην ουσία. Καλή χρονιά. Ξεκινάτε με πολλή όρεξη, με πολλές ελπίδες. Ξεκινάτε συγκρατημένα. Για πείτε μας τι γίνεται εδώ. Ξεκινάτε με τη μεζούρα να μετράτε τα τετραγωνικά για τους πώς θα βάζετε μέσα. Μετά από 2,5 μήνες, κύριε Αντζούλη, στο σπίτι, είναι λογικό ότι τέλος πάντων έχουμε μια. Είναι η χαρά της επιστροφής στην εργασία, λοιπόν, σήμερα. Επιστροφής, καλά το λέτε. Πω, πω. Καλά το λέτε. Αλλά πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, δύο επισημάνσεις. Πρώτον. Ναι. Οπωσδήποτε στις προθήκες των καταστημάτων ενημέρωση για τους καταναλωτές για το πόσοι μπορούν να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα. Το είπαμε και νωρίτερα, κύριε Πανταζίν, τα πρόστιμα πολύ ψηλά, παιδιά, προσέξτε, ανοίξαμε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τηρηθούν. Για το είπαμε και νωρίτερα, ξαναπείτε το. Για κάθε 25 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου ένας καταναλωτής. Ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα μαγαζί έχει 100, μπορούν να είναι 4. Αν ένα μαγαζί έχει 75, μπορούν να είναι 3. Ένα μαγαζί έχει 50, μπορεί να είναι 2. Ένα μαγαζί είναι μικρότερο και έχει μέχρι 25 τετραγωνικά, μπορεί να είναι μόνο ένας μέσα. Βλέπω όμως ότι ο μέσος όρος των καταστημάτων στη Καστοριά, κύριε Πανταζή, είναι 1-2 άνθρωποι να είναι μέσα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Ναι. Και μάλιστα όταν λέμε ωφέλιμο χώρο, κύριε Αντζούλη, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να μετράμε τις αποθήκες που πιθανόν να έχει στο ίδιο επίπεδο ένα κατάστημα. Την τουαλέτα που πιθανόν να έχει ένα κατάστημα στο ίδιο επίπεδο, έτσι. Οφέλιμος χώρος εννοούμε, οφέλιμο χώρο εννοούμε το χώρο όπου πραγματικά μπορεί να γίνει η συναλλαγή με τον καταναλωτή. Ακριβώς. Και βέβαια μέσα στα καταστήματα όλοι οι όροι. Οι μάσκες κανονικότατα, οι αποστάσεις και στο μαγαζί κανονικότατα. Άλλωστε και χθες και σήμερα και προχθές, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, και με δεδομένο το ότι επίκαιτο η επανεκκίνηση της λειτουργίας του λιανεμπορίου και στα site τα τοπικά στείλαμε σχετική ενημέρωση, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να μπαίνει και να τα βλέπει όλα, να τα αποθηκεύει, να τα χρησιμοποιεί κτλ. Τώρα να δούμε λίγο πρακτικά πράγματα, γιατί μας ρωτάνε εδώ από το πρωί κάποιοι συνάδελφοί σας αν τα καταστήματα υποχρεούνται να έχουν και αυτά τα σπρέι τα απολυμαντικά. Δηλαδή μπαίνει κάποιος πελάτης, πάει να δει ένα παπούτσι, ξέρω εγώ, ένα κουστούμι, αν μετά την πρόβα πρέπει, και δεν το πάρει, αν μετά την πρόβα πρέπει να το ψεκάσει με αυτό το ψεκαστικό. Αν υποχρεούται το κατάστημα να προβαίνει σε αυτές τις κινήσεις. Ό,τι ίσχυε, κύριε Ανατσούλη, με το άνοιγμα της αγοράς το Μάιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και τώρα. Δεν το θυμάμαι αυτό, ίσχυε υποχρεωτικά ίσχυε, ή προαιρετικά για τα καταστήματα. Ίσχυε. Α, ήταν κανονικά. Άρα λοιπόν ίσχυε. Και τώρα ισχύει το ίδιο πράγμα. Τώρα, με το 2ωρο το περίφημο. Έχετε κάποιες ενστάσεις, πιστεύετε ότι αυτό είναι περιοριστικό, γιατί έχουν βγει και τα υπόλοιπα. Ξέρετε, υπάρχει μια εκπομπή στην τηλεόραση, το Shopping Star, που εκεί έχουν 2 ώρες οι καταναλώτριες να πάνε σε καταστήματα. Εκεί έχουν 3. Πώς? Εκεί έχουν 3. Εκεί έχουν 3 ώρες, μου λέει η Ελένα. Προνομιούχες. Και για να ψωνίσουν τα παπούτσια τους και τα λοιπά και να βγουν στον διαγωνισμό. Τέτοιους παραλληλισμούς μην κάνετε τώρα. Όμως, προσέξτε με, τελειώνει το 2ωρο. Μπορώ να ξαναστείλω μήνυμα για άλλες 2 ώρες. Κοιτάξτε, αν ένας καταναλωτής ξεκινήσει από το πιο απομακρυσμένο χωριό του νομού μας και θέλει να έρθει στην Καστοριά, είναι προφανές ότι ένα 2ωρο δεν θα το φτάσει. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή θα κατεβεί και με τέτοιες δύσκολες συνθήκες κιόλας από ένα χωριό το οποίο βρίσκεται ψηλά στο βουνό και θα θελήσει να κάνει ό,τι δουλειές χρειάζεται να κάνει, είναι προφανές ότι ένα 2ωρο δεν φτάνει, κύριε Αντζούλη. Άρα τι γίνεται αυτό, σε αυτή την και φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν το έχω δει το ΦΕΚ, παρόλο που μας έχει έρθει, θα πρέπει να κάτσουμε να το δούμε λίγο. Φαντάζομαι ότι και θα υπάρχει και μια χαλαρότητα σε σχέση με τον έλεγχο σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φαντάζομαι και υποθέτω ότι θα έχει τη δυνατότητα ο ίδιος καταναλωτής να στείλει εκ νέου νέο SMS. Εάν μπορεί να στείλει εκ νέου SMS όμως, κύριε Πανταζή, ποιο είναι το νόημα του 2ωρου, δηλαδή δεν βρίσκω κάποιο νόημα τελικά. Ακόμη και αν θέλω να γράψω σε χαρτί, φεύγοντας από το σπίτι, θα γράψω ένα χαρτί ότι φεύγω 11 η ώρα που είναι τώρα.
πάει μία. Γράφω και ένα δεύτερο χαρτί να το έχω στην άλλη τσέπη. Και έτσι έμενε όλη τη μέρα στο δρόμο. Ακριβώς. Ναι, αλλά αναφέρθηκα σε περιπτώσεις ακραίες, έτσι. Ναι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να έρθει από την Κοτήλη, ας πούμε, στην Καστοριά, είναι προφανές ότι 2 ώρες δεν του φτάνουν. Θέλει τουλάχιστον 3/4 για να έρθει. Και 3/4 για να φύγει. Πάει μια μισή ώρα. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, και μάλιστα σε περιοχές που η Καστοριά δεν είναι και. Εντάξει. Φανταστείτε σε περιοχές που 2 ώρες στην Αθήνα, παραδείγματος, χρειάζεται να πας από ένα μέρος στο άλλο για την αγορά. Ναι. Δεν... Εντάξει. Είναι... Υποτίθεται, κύριε Ανσούλη, ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή η λειτουργία της αγοράς με το click shop, η οποία λειτουργία είναι εντελώς διαφορετική με το click away, έγινε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να περιοριστεί η μετακίνηση, να δοθεί ταυτόχρονα η δυνατότητα στον καταναλωτή να μπει μέσα σε ένα κατάστημα, να δει το προϊόν το οποίο θέλει να πάρει, να το περιεργαστεί, να το πιάσει, να το δοκιμάσει, όπως θέλετε πέστε του, και συνέχεια να επιστρέψει στη βάση του. Mm-hmm. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι σε αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα του Σαββατοκύριακου, ναι, εκείνο το οποίο είχαν επικεντρώσει αρκετοί από τους ομιλητές οι οποίοι υπήρχαν, ήταν το γεγονός ότι κανένας δεν πρόβαλε, αν θέλετε, την επίσκεψη του καταστήματος και δεν τη σύγκρινε ή δεν τη συσχέτιζε με το λεγόμενο shopping therapy, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, πιστεύετε ότι θα προχωρήσουμε κανονικά, δεν θέλετε με τίποτα να ξανακλείσετε, δεν θέλετε με τίποτα τη μέθοδο του ακορντεόν, μια κλειστά, μια ανοιχτά, θα τσακίσει τον εμπορικό κόσμο στην συνέχεια αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν για το πώς θα πάνε και τα κρούσματα από εδώ και πέρα, αλλά... Πιστεύετε ότι με τις προφυλάξεις και όλα τα μέτρα θα πάμε καλά? Κοιτάξτε, περάσαμε, αν μη τι άλλο, μια πρώτη δοκιμασία το Μάιο. Εκεί φάνηκε πεντακάθαρα και το είχαν παραδεχτεί όλοι, είτε επιστήμονες, είτε πολιτικοί, είτε οποιοδήποτε άλλη σχετική με όλο αυτό το πράγμα, ότι το λιανεμπόριο δεν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι έχει σχέση με τη διασπορά του κορονοϊού. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς συνειδητοποιημένα θα τηρήσει τα μέτρα, τα υγειονομικά τα οποία υπάρχουν, φορώντας τη μάσκα του, κρατώντας την απόστασή του. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε συμμορφωθεί πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Αν ρίξετε μια ματιά και τώρα που ήταν κλειστά τα μαγαζιά, όλο τον κόσμο που έβγαινε έξω και έβλεπες, είναι νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η συμμόρφωση, πολύ μεγάλο. Και συνειδητά για το πρόστιμο, συνειδητά. Και κρατώντας αυτά τα μέτρα, κύριε Ατσούλη, είμαι σίγουρος ότι δεν θα δώσουμε και το δικαίωμα εντός ή εκτός εισαγωγικών στον οποιοδήποτε να κατηγορήσει για άλλη μια, πάλι εντός εισαγωγικών το κατηγορήσεις για άλλη μια φορά το λιανεμπόριο για την διασπορά του κορονοϊού. Νομίζω ότι περάσαμε με επιτυχία τις εξετάσεις την πρώτη φορά. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Για το πρόστιμο που ρωτάτε παραμένει 300, τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα πάντως. Ναι. Γιατί έγινε χαμός με αυτό το θέμα. Έτσι ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι είναι και πολύ υψηλό το πρόστιμο σε περίπτωση, ναι, που υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές μέσα στα καταστήματα. Έτσι. Βέβαια. Και με τον κίνδυνο ακόμα και κλεισίματος της επιχείρησης. Ακριβώς. Υπάρχει αυτό όταν οι παραβάσεις είναι επαναλαμβανόμενες. Έτσι ακριβώς. Στην αρχή είχαμε ακούσει, κύριε Πανταζή, ότι με InShop θα λειτουργήσουν καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσματοπολία. Άλλαξε αυτό όμως την απορία και έγινε για όλα τα καταστήματα InShop. Έγινε κάτι εκεί, είχατε κάποια διαμαρτυρία κι εσείς, οι εμπορικοί σύλλογοι γενικότερα? Γιατί πριν φτάσουμε και στην τελική απόφαση, πάλι τα σενάρια ήταν αρκετά. Εντάξει, τα σενάρια πράγματι ήταν αρκετά, κύριε Ανσούλη. Νομίζω όμως ότι τελικά επικράτησαν οι πιο νυφάλιες απόψεις. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κάνει όλα τα όργανα του κλάδου μας, από τον πιο μικρό εμπορικό σύλλογο μέχρι το τριτοβάθμιο όργανό μας, ήταν σε καθημερινή βάση. Είναι προφανές και έχοντας σαν δεδομένο και το καλό προηγούμενο από το Μάιο, όπως σας είπα και προηγουμένως, σίγουρα αυτό λήφθηκε υπόψη. Ας προχωρήσουμε, ας δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα θα τηρηθούν κατά γράμμα, για ακόμη μια φορά, και είναι προς όφελος δικών μας εν τέλει να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί στο κάτω-κάτω καταρχήν προστατεύουμε τους εαυτούς μας,
στη συνέχεια προστατεύουμε τους εργαζόμενους επιχειρήσεις μας, στη συνέχεια προστατεύουμε τους καταναλωτές, εν τέλει προστατεύουμε όλη την κοινωνία έτσι. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το επιδιώκουμε από εδώ και πέρα, πρέπει να το επιδιώκουμε από εδώ και πέρα και νομίζω ότι με αυτή τη λογική προχωρώντας τα προβλήματα θα ελαχιστοποιηθούν. Και ας ελπίσουμε ότι οι προϊόντος του χρόνου και με το δεδομένο ότι θα ενταθούν και οι εμβολιασμοί θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να βγούμε από αυτό το τούνελ στο οποίο μπήκαμε εδώ και ένα χρόνο. Τώρα είναι 11 η ώρα, 11 και 10 κοντά. Από το πρωί υπάρχει κινητικότητα, βέβαια είναι και το κρύο τσουχτερό, έτυχε και αυτό το πράγμα τώρα, αλλά βλέπετε κόσμο έξω, δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη αρχικά να βγει ο κόσμος λίγο έξω για αυτό το θέμα. Μη φαντάζεστε ότι γίνεται ο χαμός. Είμαι βέβαιος ότι δεν φαντάζομαι. Ότι γίνεται ο χαμός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια διαφορετική εικόνα σήμερα στην Καστοριά. Εντάξει κύριε Ανσούλη, τώρα πρώτη μέρα, πρώτες ώρες δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω και να αποτυπώσω μια εικόνα. Εκείνο το όμως το οποίο είδα ήταν ότι στις προθήκες των καταστημάτων υπήρχαν αναρτημένες ταμπέλες με ποσοστά εκτόσεων, όπως είπατε και εσείς. Έως 70%. Αυτό εξηγείται, κύριε Παντάζη. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα έως 70% στα καταστήματα της Καστοριάς. Είναι γιατί πρέπει άμεσα να ρευστοποιήσουν οι επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο λόγω των υποχρεώσεων που έρχονται συσσωρευμένα την άνοιξη, που έχουν μετατεθεί όλα για εκεί. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι χάθηκε ένα δίμηνο, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, οι οποίοι δύο μήνες για το πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς παραδοσιακά είναι και οι καλύτεροι. Έτσι. Και όταν χάνεται μια τέτοια ευκαιρία, αν θέλετε, για την αγορά, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ψάξεις με κάποιο τρόπο να αναπληρώσεις όλο αυτό το οποίο χάθηκε. Επομένως, αν μη τι άλλο, εγώ θα λέγω ότι είναι και ευτύχημα το ότι πήρε η κυβέρνηση την απόφαση να ανοίξει το λιανεμπόριο σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι εκτόσεις ξεκίνησαν από τις 11 Ιανουαρίου προχθές, πριν μια εβδομάδα, θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου. Άρα, αν όλα πάνε καλά και αν λειτουργήσει το λιανεμπόριο με τα μέτρα, εφαρμόζοντας τα μέτρα όπως πρέπει να τα εφαρμόσει, ελπίζω ότι στο τέλος της χρονικής αυτής περίοδου και λόγω των εκτόσεων θα μπορεί ο οποιοσδήποτε από εμάς να εκφράζει και μια σχετική αισιοδοξία για το γεγονός ότι εντάξει, από εκεί που ήμασταν στο μηδέν ή κάτω από το μηδέν φτάσαμε και σε ένα επίπεδο το οποίο πιθανόν θα είναι και αρκετά ανεκτό για όλους μας. Και κάτι τελευταίο κύριε Παντάζη. Τώρα, στις πρώτες μέρες της επανεκκίνησης του λιανεμπορίου, ποιο είδος πιστεύετε, για να το πω καλύτερα, ποιο είδος πιστεύετε θα δουλέψει καλύτερα από το λιανεμπόριο? Θα σας το πω στο τέλος της περίοδου των εκτόσεων. Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Επίσης, πριν να καλή επανεκκίνηση. Να είστε καλά. Είπαμε και το πρόγραμμα, το βέβαια και το πρόγραμμα. Έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο και για αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι με βάση το ΦΕΚ το οποίο υπάρχει, η δυνατότητα η οποία δίνεται στα καταστήματα είναι να λειτουργούν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Και γιατί 8 η ώρα το βράδυ? Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα μικρό χρονικό περιθώριο μέχρι τις 9. Γιατί ελπίζαμε ότι με το άνοιγμα των καταστημάτων το 9 θα γινόταν πάλι 10. Δεν έγινε αυτό. Όχι. Παραμένει 9 στο σπίτι. Αυτό λοιπόν, έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς προτείναμε και ήδη το έχουμε αναρτήσει και στα τοπικά site αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, είναι να προτείνουμε ένα ωράριο λειτουργίας στους συναδέλφους, το οποίο να ξεκινάει από τις 8.30 ώρα το πρωί και να πηγαίνει μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι. Και το απόγευμα να ξεκινάει από τις 5 ώρα το απόγευμα και να καταλήγει στις 8 ώρα το βράδυ. Και για τη Δευτέρα, τη Τετάρτη και το Σαββάτο από τις 8.30 ώρα το πρωί. 8 είπα προηγουμένως, 8.30 ώρα το πρωί, μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή το γνωστό ωράριο σε όλους μας. Τώρα από εκεί και μετά, αν κάποιος συνάδελφος θεωρεί και πιστεύει ότι θέλει να καθίσει και το χρονικό διάστημα το ενδιάμεσο, δηλαδή μεταξύ του μεσημεριανού κλεισίματος και του απογευματινού ανοίγματος, εκεί δεν μπορεί κανένας να το απαγορεύσει. Μπορεί να καθίσει άνετα, αν και
Νομίζω ότι οι ώρες στις οποίες θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα επαρκούν για το κοινό της Καστοριάς τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς. Και Κυριακή ανοιχτά, έτσι. Και Κυριακή, να το τονίσουμε και αυτό. Μεθαύριο 24 δίνει τη δυνατότητα με βάση το νόμο να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα. Και για να ισοφαρίσουν, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι για τόσο χρονικό διάστημα ήταν κλειστά, αλλά και για να δοθεί δυνατότητα στους καταναλωτές κυρίως με μεγαλύτερη ευκολία και με μεγαλύτερη χρονική άνεση από πλευράς ορών κυκλοφορίας, έτσι, έξω από το σπίτι, να μπορέσουν να επισκεφθούν τα καταστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πανταζή. Καλή επανεκκίνηση και θα τα λέμε πυκνά και συχνά, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα αντιδράσει και το καταναλωτικό κοινό πάνω στα νέα δεδομένα. Εντάξει, εμείς ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι σίγουρο ότι για αυτή τη χρονική περίοδο οι τιμές στις οποίες θα δει ο καταναλωτής στα καταστήματα θα είναι πολύ προσιτές. Και εγώ πιστεύω ότι όλοι οι συναδελφοί μας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να αφενός να μπορέσουν να ξεστοκάρουν, αν θέλετε, να το πούμε έτσι απλά στη γλώσσα του εμπορίου, και αφετέρου και το κυριότερο, ο καταναλωτής να προμηθευτεί τα προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.